Αίσθηση προκάλεσε το χθεσινό ρεπορτάζ της Crete TV για την κατάσταση που επικρατεί μετά τις βροχοπτώσεις στην αμπελουργία της Κρήτης. Η καταστροφή είναι τεράστια και αυτό πλέον αποτυπώνεται όσο περνούν οι μέρες. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης, είναι μαζί μας και μαζί του έχει φέρει και το μέγεθος της καταστροφής, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό το σταφύλι ήταν το σταφύλι που μας έδινε το κλειδί να ξεκλειδώσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές επί 30 χρόνια και πριν. Αυτές τις αγορές που ήταν πολύ δύσκολο να μπεις, αγορές όπως είναι στην Αγγλία, στα Max Spencer, Sainsbury's, Tesco. Αυτές οι αγορές μπήκανε με αυτό εδώ το σταφύλι. Αυτό εδώ το σταφύλι μας έχει πολλά συναισθήματα, καλά, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή είμαστε μάρτυρες κακών αναμνήσεων να φταίει το συγκεκριμένο σταφύλι. Το συγκεκριμένο σταφύλι που είναι η ποικιλία Thompson, η ποικιλία Σουλτανή, που με παρεμβάσεις γίνεται όπως γίνεται. Αυτά τα υπερλούξ σταφύλια, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο και κάτι συμβαίνει και τα χάνουμε στο παραπέντε. Αληθεύει ότι το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να είναι και πάνω από 50% στην παραγωγή των αμπελουργών εδώ στο Ηράκλειο? Στα δύο αμπελοχώρια Αρχάνες και Προφήτης Ηλίας, που έχω επισκεφτεί τις τελευταίες μέρες, έχουμε ζημιά της τάξης του 90%. Υπάρχουν αμπέλια. Σχεδόν όλοι σοδιά δηλαδή. Έχουμε παραγωγούς που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. 100%. Η παραγωγή αυτή, αυτό εδώ το σταφύλι, έχει 100% ζημιά. Δεν μπορεί να σωθεί τίποτα. Ούτε για εινοποίηση πάει, ούτε για ξύδι πάει, ούτε πουθενά. Αυτό το σταφύλι θα το κόψει ο παραγωγός και θα πέσει κάτω. Αυτά τα σταφύλια έχουν 100% ζημιά. Δεν έχουν σωτηρία. Υπάρχουν κάποια άλλα αμπέλια που το φαινόμενο επειδή. Μάλλον το φαινόμενο ήταν επί ένα τριήμερο, τετραήμερο και δημιουργήθηκε ένα μικροκλίμα σε όλη την Κρήτη και ειδικά στο νομό Ηρακλείου με υγρασίες, θερμοκρασίες, σκαμπανεβάσματα. Σε κάποιες περιοχές γλιτώσανε ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή δεν έβρεξε τη δεύτερη, την τρίτη μέρα ή την τέταρτη μέρα. Έχουμε όμως περιοχές όπως είναι η περιοχή η συγκεκριμένη των Αρχανών που αυτό το σταφύλι έχει φάει τρεις βροχοπτώσεις. Κάθε μέρα και μία. Τον ίδιο προβληματισμό με εσάς εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα από την ίδια θέση και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κ. Σταύρος Γαβαλάς. Αυτή τη στιγμή, πόσο εφικτό είναι να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, κύριε Χιλετζάκη, για να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και βεβαίως η αποζημίωση? Γιατί από το πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν γνωρίζουμε ότι όλο αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο. Εμείς σήμερα ζητάμε 4 αποζημιώσεις και θα πάμε και στην 5η και θα πω τι είναι η καθεμία. Η πρώτη αποζημίωση είχε κάνει για τα επιτραπέζια σταφύλια, είναι το συγκεκριμένο σταφύλι που βλέπουμε. Η δεύτερη αποζημίωση είχε κάνει για τα ινάμπελα, γιατί υπάρχουν χιλιάδες τόνοι ινάμπελων έξω που δεν έχουν τριγηθεί και αυτά με τη σειρά τους αρχίζουν και χαλάνε μέρα με τη μέρα και ας είναι λίγο πιο ανδεκτικά από το συγκεκριμένο σταφύλι. Η τρίτη κατηγορία είναι το σταφυδάμπελο. Όλες αυτές οι τρεις κατηγορίες που προανέφερα είναι κατηγορίες που αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Εκεί δεσμευόμαστε κι εμείς ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν όσο πιο σύντομα μπορούμε για να ενισχυθεί ο παραγωγός. Το αφήνουμε αυτό. Έχουμε άλλες δύο κατηγορίες όμως σήμερα. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με τη σταφίδα που είναι πλωμένη έξω και δεν είναι, γιατί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ λέει αποζημιώνει την παραγωγή που είναι στο δέντρο επάνω. Που και εκεί υπάρχει καταστροφή. Που υπάρχει καταστροφή, μετράμε πάνω από 250 τόνους αυτή τη στιγμή σταφίδα πλωμένη στο νομό Ηρακλείου, που αυτή η σταφίδα θα πάει για ζωοτροφή, ξεκαθαρισμένα. Δεν έχει σωτηρία. Έχουμε άλλη μία κατηγορία που είναι τα εινοποιεία. Τα εινοποιεία από μόνα τους είναι μια κατηγορία. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου σήμερα το πρωί εκτάκτως συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και πήραμε τη γενναία απόφαση ακόμα για μία φορά να στηρίξουμε τον κρητικό αμπελώνα, τον κρητικό παραγωγό και να διατηρήσουμε τις ίδιες τιμές που είχαμε ανακοινώσει στις 12 Αυγούστου. Οι τιμές που ανακοινωθήκαν από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου 12 Αυγούστου για τα εινοποιήσιμα σταφύλια, αυτές οι ίδιες εξακολουθούν και μετά τη βροχή. Ενώ κάποιοι ιδιώτες και κάνουν διαλογή και κάποιοι ιδιώτες ρίχνουν και τις τιμές. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τον αμπέλωνα. Εδώ έρχεται το πέμπτο κουτάκι του παζλ
που σημαίνει απόσταξη κρίσης, που σημαίνει καταστροφή, που σημαίνει ακραίο καιρικό φαινόμενο, εφόσον εμείς θα απορροφήσουμε ποσότητες ταφυλιών για να πάρουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα η παραγωγή, για να μην σοχάσουν οι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε πραγματικά ότι το κόστος παραγωγής για το έτος 2022 δεν είχε καμία σχέση με το κόστος παραγωγής προς γενέστερων ετών. Και επειδή ήταν μια πολύ καλή χρονιά όσον αφορά την παραγωγή, αυτή τη στιγμή έχει τις βάσεις ο ΕΛΓΑ για να ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών πολύ γρήγορα? Ο ΕΛΓΑ είναι πάντα δίπλα μας. Το έχει δείξει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή που έχει μπει στο πετσί του Έλληνα αγρότη και ειδικά του Κρητικού. Ο ΕΛΓΑ είναι δίπλα μας. Την πρώτη στιγμή που έβρεξε, μιλήσαμε και ομιλών συγκεκριμένα με τον διευθυντή, τον κύριο Δασκαλάκη, τον Νίκο, τον διευθυντή ΕΛΓΑ Κρήτης. Υπάρχει προσωπικό, μπορεί να μην είναι επαρκής, δίνει όμως το παρόν. Αύριο το πρωί θα είναι στα μπέλια η γεωπόνη. Από την πρώτη μέρα που έβρεξε, κλιμάκιο 15 νέων γεωπόνων μαζί με στελέχη παλιά του ΕΛΓΑ που έχουν την εμπειρία, πήγανε στα αμπελοτόπια του νομού Ηρακλείου και κάνανε βόλτα. Πήγανε σε ενούς φίλου μου το αμπέλι στις Μαλάδες και κάτσανε πάνω από 5 ώρες μέσα για να δούνε και την εξέλιξη του φαινομένου και να εξηγήσουν και στους νέους γεωπόνους τι σημαίνει βροχόπτωση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της επόμενης μέρας. Την ώρα που βρέχει, κύριε Δασκαλάκη, η ζημιά δεν φαίνεται. Αυτή η ζημιά είναι από την πρώτη βροχόπτωση την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, και έχουμε σήμερα Δευτέρα, δηλαδή θέλαμε 4-5 μέρες για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Να δούμε αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Για να δούμε αυτό το μέγεθος. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.